7 σημεία αδυναμίας. Στην προηγουμένη εκπομπή είχα αναφερθεί σε 12 συν 1 λόγους υπεροχής. Εδώ όμως θα ασχοληθώ, προσωπική εκτίμηση, έτσι, με 7 σημεία αδυναμίας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Πρώτον, χειριστές και μαχητικά αεροσκάφη. Για να δούμε λοιπόν τι θέλω να πω. Εδώ βλέπουμε μία ομάδα Τούρκων χειριστών. Μάλιστα. Θυμίζω ότι το 2016, μετά το πραξικόπημα, επιχειρήθηκε μια ευρεία κάθαρση εντός εισαγωγικών από τα γκιουλενικά, όπως τα ονόμασαν, στοιχεία, τα οποία δρούσαν στην τουρκική πολεμική αεροπορία, η οποία κατά κύριο λόγο έφερε την ευθύνη για τις πράξεις, τις πρώτες βίαιες ενέργειες των πραξικοπηματιών, προσβολές πολιτικών στόχων και λοιπόν. Θυμίζω ότι η έδρα των πραξικοπηματιών ήταν η βάση Σμουρτέντ έξω από την Άγκυρα. Σμουρτέντ, έτσι, αποστάτης. Πάτε κι εσείς και οι πίστοι σας Μουρτάτες να χαθείτε. Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θα να πεθάνω, λέει ο Αθανάσιος Διάκος στους Τούρκους, στους Οθωμανούς. Μουρτάτες, Μουρτέντ, βάση των αποστατών. Κοιτάξτε να δεις, αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Και μερικές φορές η σοφία των λέξεων και των χώρων είναι εξαιρετική. Οι χειριστές λοιπόν έφυγαν, κάποιοι επανήλθαν. Άλλωστε έχουν περάσει και 6 χρόνια από εκείνη την περίοδο. Και σίγουρα προσπαθούν να επαναφέρουν την Τουρκ Χαβάκου Βετλερή, όπως το ονομάζει η τουρκική πολεμική αεροπορία, σε ένα επίπεδο το οποίο να θυμίζει το παλιό στάτους, αυτό που είχε ως μια νατοϊκή αεροπορία, η οποία δεν είχε πληγεί από εμπάργκο, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα διαθεσιμότητος, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα στη ροή ανταλλακτικών, ούτε είχε πρόβλημα στο εμπάργκο οπλικών συστημάτων. Αυτή λοιπόν η εικόνα, ίσως κάποιοι από εσάς να αναγνωρίσετε ακόμα και κομικές φυσιογνωμίες, το έχω δει στο Twitter, πραγματικά είναι εξαιρετικά αστείο. Αυτή είναι η εικόνα μιας αεροπορίας η οποία προσπαθεί να θέλει να προβληθεί ότι είναι καλύτερα από τη δική μας. Ποια δική μας? Την πολεμική μας αεροπορία, όπου υπάρχει τέτοιος βαθμός ομογενείας. Εμείς δεν έχουμε γκιουλενιστές στην πολεμική αεροπορία. Όσοι υπηρετούν στο έδαφος και στον αέρα είναι όλοι στην ίδια εθνική γραμμή. Εμείς δεν έχουμε προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι απέναντι σε αυτό το τομέα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς είμαστε εκείνοι που πρωτεύουμε στις νατοϊκές ασκήσεις. Όχι εκείνοι. Εμείς είμαστε εκείνοι που σε στελεχειακό δυναμικό είμαστε καλύτεροι και αυτό το δείχνουμε συνεχώς, το έχω πει, το ανέφερα και στην προγενεστέρα εκπομπή μου, όταν έχουμε την τελευταία προσγείωση. Όταν κατορθώνουμε σε όλες τις μονομαχίες, τα dogfights, dogfights σημαίνει σκυλοκαυγάς, αλλά είναι μια αγγλοσαξονική έκφραση της σκληράς αερομαχίας. Σε όλα τα dogfight, τα οποία απλώς δεν έχουμε πραγματικά πειρά, εκτός αν προκληθεί κατά λάθος κάτι, είμαστε εκείνοι που κερδίζουμε με συντριπτικό αριθμό. Σχεδόν με μηδέν. Αν θα έχουμε κουραστεί δηλαδή, όσο θα έχουμε χάσει. Και αν. Τώρα διάβαζα τις προάλλες ότι ένας Τούρκος χειριστής, στην προσπάθειά του να αποφύγει μια σκληρή εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά, εξέλιξε τα καύσιμά του. Κοιτάξτε, παραλίγο να επαναληφθεί η ιστορία του 1974, το Ιουλίου, όταν οι Δινόπουλος της Καμπαρδόνης κατέριψαν το ένα τουρκικό F-102 και το άλλο τρομοκρατημένο συνετρίβει, έχοντας απολέσει τα καύσιμά του. Κατέπεσε δηλαδή λόγω ελλείψεως καυσίμων. Και αυτό θα είχαμε, αλλά επειδή η Μικρά Ασία είναι κοντά, προσπάθησε ο άνθρωπος και προσγειώθηκε. Αλλά είναι μόνον το έμψυχο δυναμικό. Είναι μόνον εκείνοι οι οποίοι σχεδιάζουν αποστολές. Είναι εκείνοι οι οποίοι παίρνουν συνεχώς εύσημα από τη συμμαχία. Ξέρετε, έχουμε την πιο ζωντανή, ίσως την πιο ζωντανή αεροπορία
στην Νατοϊκή Συμμαχία αμέσως μετά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε μια αεροπορία η οποία έχει χρόνους ετοιμότητος που είναι απίστευτη για όλους τους υπολείπους. Έχουμε αεροσκάφη και χειριστάς που μπορούν μέσα σε 2-3 λεπτά να είναι στον αέρα. Αν θα δείτε τα λεγόμενα scramble, όταν δίνεται η εντολή για αναχέτηση σε άλλες χώρες, περνάνε νατοϊκές 15 λεπτά, 10 λεπτά, μισή ώρα σε κάποιους άλλους. Χαμηλά επίπεδα προετοιμασίας και ετοιμότητος. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι ουσιαστικά πολεμάμε το χρόνο, γιατί αυτόν πρέπει να νικήσουμε. Το χρόνο, με τη δική μας ποιότητα. Γιατί η ποιότητα έχει και τη δική της δυναμική, τη δική της παρουσία σε αυτόν τον πόλεμο που διεξάγεται μεταξύ ποιοτικών οπλικών συστημάτων και ποιοτικώς εκπαιδευμένων χειριστών. 184 μαχητικά έχει πολεμική μας αεροπορία. Έναντι 232 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Όχι, ο αριθμός αυτός, ο οποίος είναι περίπου 48 ολιγότερα, δεν λέει τίποτα. Γιατί θα πρέπει να δείτε, και θα πάω εδώ, ότι, όπως είχαμε και την περασμένη φορά, εμείς έχουμε αρχίσει και αποκτούμε μια σοβαρή ποιοτική διαφορά, ενώ, εδώ είναι ο αριθμός και οι τύποι των τουρκικών μαχητικών, έχω επιλέξει μόνο τα F-16, έχω αφήσει τα F-4 έξω, έτσι, είναι προφανές. Εδώ έχουμε πρόβλημα στα ανταλλακτικά. Το εμπάργκο τους χτυπάει. Γι' αυτό και απεγνωσμένα ζητούν να προχωρήσουν στην προμήθεια 40 νέων Viper, Block 70 όπως τα ονομάζουν, για το λόγο του κινητήρως, του General Electric, και επίσης να αναβαθμίσουν άλλα 80. Όμως εμείς ήδη προχωρούμε στην αναβάθμιση σε Viper, ήδη έχουμε τα Rafale και έχουμε ετοιμοπόλεμα πληρώματα και τη μεγίστη δυνατή διαθεσιμότητα μαχητικών αεροσκαφών. Αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό για την αδυναμία της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας να θέλει να πιστεύει και να εμφορεί αυτή την άποψη στους ηγέτες τους ότι θα κυριαρχήσει σε μια ενδεχόμενη αναμέτρηση. Ένα θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της αναμετρήσεως, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Η πλήρης καταστροφή της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στον αέρα και στην ξηρά. Κρατήστε το. Επιστρέφουμε μετά από ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα. Επανήλθαμε. Μίλησα λοιπόν πριν κλείσουμε για την πλήρη καταστροφή της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στον αέρα και στην ξηρά. Στο έδαφος. Μάλιστα. Δεύτερο αδύναμο στοιχείο. Βάσεις και αντιαεροπορική προστασία. Η Τουρκία δεν διαθέτει σύστημα Patriot. Ναι, υπάρχει το S-400. Πιστέψτε μου όμως, θέλω να αμφιβάλλω κατά πολύ, μα κατά πολύ, για να αυτό το σύστημα S-400 είναι σε θέση να είναι αποτελεσματικό, όχι απέναντι στα συριακά μαχητικά ή στα δυνητικά άλλα αεροσκάφη, μην ατοικών χωρών, αλλά απέναντι στα δικά μας αντιαεροπορικά συστήματα όπως είναι τα Patriot με τα 160 περίπου χιλιόμετρα εμβέλεια. Τα οποία υποστηρίζουν και προστατεύουν στρατηγικές υποδομές. Οι τουρκικές αεροπορικές βάσεις στην άλλη πλευρά στηρίζονται κυρίως για την προστασία τους σε αυτό εδώ το σύστημα. Το Reaper το 2000. Μέχρι 8 έως 10 χιλιόμετρα βρετανικό, το οποίο ήδη έχει ξεπεραστεί και θεωρούν ότι μπορούν να το αντικαταστήσουν με τα εγχώρια παραγωγή και κατασκευή Χισάρ Αλφα-Πλάς και Ομικρόν Πλάς. Σίγουρα η τουρκική αμυντική βιομηχανία κάνει πάρα πολλά άλματα. Σίγουρα όμως εξαρτάται από τη δυτική τεχνογνωσία. Και σε περιόδους εμπάργκο εκλιπαρούν για σύγχρονα οπλικά συστήματα και δει στον αντιαεροπορικό τομέα όπως είναι τα ΣΑΜΠ-ΤΕ. Αν ήταν σίγουροι για την αποτελεσματικότητα, την επιχειρησιακή των Χισάρ Αλφα Πλάς και των Όμικρον Πλάς, δεν θα οικέτευαν για δυτικά συστήματα, τα οποία είναι ετοιμοπαράδοτα και τους παρέχουν την βεβαιότητα της καλύψεως και της καταρρύψεως πιθανών αεροσκαφών. Γιατί το λέω αυτό. Υπάρχουν και Hawk, τα Hawk 21, υπάρχουν και άλλα συστήματα αντιαεροπορικά. Δεν βάζω στη δικιά μας την πλευρά όλη την πεντάλια. Θέλω να σας πω ότι
αυτά τα οποία έχουν για να προστατεύσουν τις βάσεις τους, οι οποίοι θα γίνουν ο κύριος στόχος της πολεμικής μας αεροπορίας μετά την εκτοσκούπισμα από τον αέρα των τουρκικών μαχητικών, δεν είναι ικανά και θα έχουν πενιχρή αποτελεσματικότητα απέναντι στα πολύ πιο προηγμένα μαχητικά που θα φέρουν τα εμβλήματα των γαλανόλευκων κύκλων. Αυτό το αναφέρω διότι σε αυτό το σημείο εστιάζεται ένα μεγάλο πρόβλημα και μεγάλη αδυναμία της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας ιδίως απέναντι σε μια επιλή εξολοθρεύσεως όλων των βάσεων από την Παντήρμα, την Πάνορμο δηλαδή, μέχρι την περιοχή της απέναντι από την Ρόδο, μέχρι τον Κολτσούκ και μέχρι τον Τάλαμαν. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και αυτό είναι βεβαιότης, όχι εικασία. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Τρίτη μεγάλη εγγενής αδυναμία. Ο τομέας των επιθετικών ελικοπτέρων. Ξέρετε, εμείς δεν είμαστε ΠΚΚ. Έτσι. Δεν είμαστε οι καημένοι της Λίβη, οι οποίοι τρέχουν ή στην περιοχή του Ιράκ, να είμαι πιο συγκεκριμένος, όπου χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα ελικόπτερα. Και αναφέρομαι στα 56 TAF-129 A και B, που είναι ουσιαστικά το ιταλικό Μαγκούστα. Ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον τομέα που είναι στην υποστήριξη των χερσαίων επιχειρήσεων και όχι μόνο, που να ισοδυναμεί με τη δύναμη που παρέχουν τα 9 Apache Longbow συν τα 19 Alpha Plus, συν τα 70 περίπου Καϊόβα. Αυτά τα επιθετικά ελικόπτερα θα αποδεκατιστούν σε περίπτωση κατά την οποία θα επιχειρήσουν να υποστηρίξουν είτε χερσαίες, είτε αεροκίνητες, είτε αεροπαυατικές ενέργειες, είτε και αμφίβιες ενέργειες εναντίον κυρίως όπως λένε ελληνικών νήσων. Στον αέρα η Ελλάς, τόσο σε επίπεδο αεροπορίας στρατού, όσο και σε επίπεδο πολεμικής αεροπορίας, ακόμα και στο πολεμικό ναυτικό, δεν εστιεύεται. Είναι μια δύναμη η οποία έχει εκπαιδευτεί για αυτόν τον σκοπό να καταβάλει πολύ πιο ισχυρούς αντιπάλους. Και ευτυχώς, το τονίζω, ευτυχώς που οι Τούρκοι έχουν δαπανίσει απίστευτα ποσά για μια αμυντική βιομηχανία την οποία τελικώς οι ίδιοι την καθήλωσαν και οι ίδιοι της έδωσαν τέτοια τάση, καθοδική δηλαδή, λόγω της υποθέσεως της υποστηρίξεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ευρασιατικών σχεδίων και ως επιστέγασμα αυτών των της αγοράς των S-400. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Τέταρτο σημείο αδυναμίας. Τα υποβρύχια και ο ανθυποβρυχιακός πόλεμος εν γέννη. Ξέρετε, όταν θα αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε τα MH-60R, τα Ρώμεο, τα ελικόπτερα δηλαδή, ανθυποβρυχιακού πολέμου, θα έχουμε κίνηση ΡΟΑΜΑΤ στον ΑΕ πόλεμο, ανθυποβρυχιακό πόλεμο και αγώνα. Αλλά μαζί με αυτά, τα οποία θα επιχειρούν από τα καταστρώματα των φρεγατών ή ακόμα και από τις βάσεις του πολεμικού ναυτικού ή και από άλλες περιοχές, η Τουρκία παρατάσει έναν στόλο υποβρυχίων, ο οποίος είναι παλαιός. Και ο στόλος αυτός, παρά τους όποιους εξυγχρονισμούς έχει αποδεχτεί, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσει αυτή τη φωνική τετράδα 4-1, που είναι η κλάση 2-14, υποβρύχια Παπα-Νικολής, Πιπίνος, Ματρόζος, Κατσόνης και το εξυγχρονισμένο Κεανός. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά από 2 χρόνια. Αν τελικά η κλάση Piri Reis αποδειχθεί ότι είναι κάτι το οποίο αξίζει να αναφερθούμε ή θα είναι μια τεράστια οικονομική καταστροφή και απάτη όλων εκείνων στην άλλη πλευρά του Αιγαίου που θεώρησαν ότι μπορούσαν να εφαρμόσουν, να ολοκληρώσουν δική τους τεχνολογία σε γερμανικό υλικό. Εμείς όμως έχουμε αυτά τα υποβρύχια και τα ξέρουμε τόσο καλά που σε περίπτωση που έχουμε το απονεμημένο διάβημα ή το βήμα, αν θέλετε, της φίλικης συμμάχου, θα φέρουν σε πέρας έναν όρκο ανεκπλήρωτο από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974, όταν ο Γλαύκος, ο Νηρέας και τα άλλα υποβρύχια της εποχής δεν κατόρθωσαν, άλλοι έπτεγαν,
να στείλουν στον πάτο της Μεσογείου τον τουρκικό αποβατικό στόλο. Τώρα όμως οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές και οι αποστάσεις είναι ακόμα πιο σύντομες και ο θάνατος είναι πιο αθόρυβος και πιο ακαριαίος από αυτού του τύπου οπλικά συστήματα. Όχι, δεν υπάρχει τουρκικό υποβρύχιο το οποίο να τολμήσει να αντιπαρατεθεί στην κλάση Type 214. Στην κλάση Παπα-Νικολής. Τόσο απλά. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Λοιπόν, το πέμπτο προφανές σημείο αδυναμίας είναι οι τεθωρακισμένοι σχηματισμοί. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στο όπλο των τεθωρακισμένων. Ίσως κάτω από άλλες συνθήκες σήμερα να ήμουν αξιωματικός τεθωρακισμένος. Αυτό όμως που ξέρω, ως διαπιστευμένος από το 1998 στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και έχοντας επισκεφθεί όλες σχεδόν τις μονάδες υπηκού τεθωρακισμένων του ελληνικού στρατού, έχοντας δει όλα τα άρματα σε δράση, σε ασκήσεις, στο φως της ημέρας, στο σκότος, είναι ότι το Leopard 2 Hell, όπως είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, απλά δεν έχει αντίπαλο. Και μιλάμε σήμερα για μια τεθωρακισμένη σφήνα, μια χαλίβδινη αιχμή από 170 Leo 2 Hell και 183 Leo 2 Α4, τα οποία θα έχουν αντιμετωπίσουν 331 Leo 2 Α4 και 164 αθρηστικά, έτσι, εξυγχρονισμένα Mi 60, τα Σάμπρα από το Ισραήλ. Ξέρετε τι βλέπετε εδώ. Τουρκικό Leopard 2 Α4, το οποίο είχε ανατιναχθεί κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, όχι στην Ανατολική Θράκη, γιατί αυτή θα είναι η εικόνα την οποία θα βλέπουμε οι χειριστές των ελληνικών αρμάτων, οι ουλαμαγοί και οι αρχηγοί πληρώματος, αρχηγοί του άρματος, θα προσβάλλουν πριν καν έρθουν σε απόσταση κινδύνου οποιοδήποτε τουρκικό άρμα μάχη στην Ανατολική Θράκη και απλώς θα το ανατινάσουν. Θα έχουμε εκατόμβες τεθωρακισμένων. Θα θυμίζει Κούρσκ η Ανατολική Θράκη. Με εκατοντάδες άρματα να φλέγονται και τεθωρακισμένα οχήματα μάχης που θα φέρουν τα τουρκικά εθνόσημα. Και εδώ δεν είχαν τον ελληνικό στρατό, είχαν τους ξυπόλυτους του ISIS. Αυτό λοιπόν θα είναι μια εικόνα την οποία το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, θα αντιμετωπίσουν, γιατί μην νομίζετε ότι εμείς θα περιμένουμε, όπως νομίζουν και οραματίζονται κάποιοι, ότι θα τους αφήσουμε να επιλέξουν χρόνο και τόπο και καιρικές συνθήκες και μπορεί να επιλέξουν και περίοδο κατά την οποία έχουμε κακές καιρικές συνθήκες για να κλείσουν το θέμα τους σε μια περιοχή που θα τους εξυπηρετεί και εμείς απλώς θα κοιταχθούμε στον καθένα και θα πούμε αφού σταμάτησαν, σταματάμε και εμείς, τι να κάνουμε. Δεν θα συμβεί αυτό. Υπάρχουν ειδικά σχέδια. Προέλαση προς Ανατολάς. Γι' αυτό και το τέταρτο σώμα στρατού είναι ο τέταρτος και ο κυριότερος εφιάλτης τους. Και η πρώτη τουρκική στρατιά μέλει να γίνει το θύραμα. Και εμείς, το δέλτα σώμα, ο θήτης. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Έκτη αδυναμία. Καταφανής. Χιόνια στο καμπαναργείο, όχι στο Λεοπαρδίο. Άλλο ένα Λεοπαρδίο. Σε και αυτά που έχουν μεταφέρει επίσης και στην Κύπρο, στη Μεγαλόνησο. Χαιρετισμού στην γερμανική κυβέρνηση. Το Βερολίνο κοιμάται. Ή δεν κοιμάται, κάνει πως κοιμάται. Αυτό που βλέπετε είναι ελάφυρο. Αν ανατρέξετε στα γεγονότα του 16 προς 17, θα δείτε τους ξυπολίτους του ISIS να έχουν καταλάβει Λεοπαρδίο της Τουρκίας. Λοιπόν, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι ούτε ΠΚΚ, ούτε ISIS, ούτε κάποιοι ξυχόλητοι της Λιβύης ή κάποια δύναμη στο Ιράκ. Μπορεί η Αρμενία να συνετρίβει, αλλά εμείς δεν είμαστε Αρμενία. Εμείς είμαστε νατοϊκό στρατός με μια από τα καλύτερα επίπεδα εκπαιδεύσεως, με μια ηγεσία που δεν έχει πρόβλημα να διαφωνεί φανερά και όχι όπως κάνουν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, γιατί είμαστε Έλληνες και ζητάμε το καλύτερο πάντα
Και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι εκείνες οι οποίες, εάν προκληθούν, και αναφέρομαι στις ένοπλες δυνάμεις και όχι μόνο στο ελληνικό στρατό, δεν θα δράσουν όπως οι σχηματισμοί, γιατί είναι από δυνάμεις οι οποίες έχουν ασχοληθεί με τον ανταρτοπόλεμο. Ο τουρκικός στρατός δεν αντιμετώπισε κάποιο στρατό τακτικό στο πεδίο της μάχης για να δει τι γίνεται. Ακόμα και στη Συρία, η εικόνες είναι από τη Συρία, έτσι, περιοχή του Αφρίν. Ακόμα και στη Συρία δεν αντιμετώπισαν το Συριακό στρατό. Το ISIS αντιμετώπισαν. Τους καημένους τους Κούρδους της βορειοανατολικής και βορειοδυτικής Συρίας αντιμετώπισαν. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν από τους ενδοξότερους στρατούς της Ιφιλίου. Με μια στρατιωτική παράδοση η οποία κυλάει μέσα στο αίμα μας. Γιατί είμαστε πολεμικό έθνος. Θέλουμε και είμαστε τώρα ειρηνιστές, γιατί γνωρίζουμε την αξία της ειρήνης και την προτιμούμε από εκείνη του πολέμου. Αλλά αν προκληθούμε, δεν είμαστε ούτε χαλιφάτο, ούτε μια οργάνωση που προσπαθεί να βρει την ελευθερία τους. Το έχουμε κάνει αυτό στο παρελθόν, το αντιμετωπίσαμε τους Οθωμανούς. Τα αποτελέσματα τα ξέρουν. Δεν είναι λοιπόν οι ένοπλες δυνάμεις το θύραμα. Είναι ο θήτης. Ας το έχουν αυτό. Ίσως είναι η πιο μεγάλη αδυναμία. Πάμε στην 7η, στο 7ο σημείο. Έψαχα να βρω μια εικόνα για να συνοδεύσω το 7ο σημείο αδυναμίας που είναι ο εσωτερικός εχθρός της Τουρκίας. Ξέρετε, εμείς εσωτερικό εχθρό δεν έχουμε, εκτός από ορισμένους ανοήτους, οι οποίοι ανήκουν στον εθνομηδενιστικό χώρο και έχουν τις φαντασιώσεις τους. Εσωτερικός πραγματικός εχθρός στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Στην Τουρκία όμως υφίσταται και καραδοκεί. Κοιτάξτε την εικόνα, πάρει Λέοπαρντ 2, σε μία από τις γέφυρες της Κωνσταντινούπολης, στο Βόσπορο, και κάτω υλικό. Είναι από το κράνι και άλλο στρατιωτικός εξοπλισμός, φορητός και μη. Είναι από το πραξικόπημα του 2016. Ξέρετε, η Τουρκία ακόμα και σήμερα ζει με το φόβο του πραξικοπήματος. Ο Ερντογάν κοιμάται και το βράδυ ονειρεύεται ότι ίσως πίσω από μια κορτίνα υπάρχουν κάποιοι γκιουλενιστές. Κάποιοι Κούρδοι που θέλουν να απελευθερώσουν τα εδάφη τους. Κάποιοι Αλεβίτες που θέλουν να επιβεβαιώσουν τα πιστεύω τους. Κάποιοι που δεν ξέρουν καν ποιοι είναι αυτοί, ίσως κάποιοι Σύριοι. Ίσως κάποιος άλλου είδους εχθρός. Αυτός ο εχθρός είναι εκείνος ο οποίος τρομοκρατεί τη σύγχρονα Τουρκία. Είναι αυτός ο εχθρός ο οποίος έχει αναγκάσει την τουρκική κυβέρνηση να προβεί σε χιλιάδες επί χιλιάδων συλλήψεων. Να κυνηγά απεινώς ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν μία διαφορετική άποψη. Δηλαδή, αν αυτό γινόταν στη χώρα μας, θα έπρεπε να συλληφθούν οι 9 στους 10 Έλληνες. Γιατί ο καθένας έχει διαφορετική άποψη από τον άλλον. Και τη λέει μάλιστα με τόσο δυνατό τρόπο, γιατί εμείς γεννήσαμε τη δημοκρατία. Εμείς ξέρουμε καλύτερα τον καθένα τι σημαίνει να διαφωνείς και πώς να διαφωνείς. Έτσι είμαστε. Είμαστε Έλληνες. Γι' αυτό και μέσα μας έχει αποδεχθεί ολόκληρος ο κόσμος, ολόκληρη η φίλη, ακόμα και τα έθνη της Ανατολής. Αναφερόμενος στους Κινέζους και στα έθνη της Ασίας. Εδώ όμως η Τουρκία αντιμετωπίζει ένα κίνδυνο διαλυτικό. Στα σχολεία τους διδάσκουν για την περιβόητη συνθήκη των Σευρών, το πώς συνασπίστηκαν οι ξένες δυνάμεις να διαλύσουν το Οθωμανικό κράτος. Βεβαίως. Γιατί το Οθωμανικό κράτος δεν ήταν ποτέ ενιαίο. Ήταν πάντοτε μια ομάδα, η Οθωμανή, η οποία οι Τούρκοι εν γέννη, που προσπαθούσαν με διαφόρους τρόπους είτε να προσεδεριστούν, είτε να υφαρπάξουν, είτε να επιβληθούν δια της φαγής και του αίματος των υποδούλων πληθυσμών. Ακόμα και σήμερα οι Τούρκοι είναι μειονότητα στην Τουρκία. Ακόμα και σήμερα αυτή η παράδοση είναι τόσο πολύ διαστρεβλωμένη, που έχει ουσιαστικά δημιουργήσει ένα σύνδρομο τυφλώσεως. Δεν μιλάμε απλά για πολιτική, εθνολογική πρεσβειοποία. Είναι τύφλωσης. Δεν μπορούν να καταλάβουν από τον τρόμο τους, γιατί τους τυφλώνει ο τρόμος, τι θα γίνει αν κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι λαοί της Ανατολίας, που συνεχώς αναφέρονται σε όλα τα τουρκικά συγγράμματα, ο καθένας αποφασίσει να αποτάξει την τουρκική υπερταυτότητα
ή την μουσουλμανική υπερταυτότητα, τη σουνιτική επροκειμένου, και ακολουθεί στο δικό του δρόμο. Αυτό είναι ένας τρόμος που η ίδια η Τουρκία τον προκαλεί μόνη της, γιατί δεν έχει αποδεχτεί το παρελθόν της, δεν έχει αποδεχτεί την ιδιαιτερότητα του σημερινού τουρκικού έθνους, εντός εισαγωγικών, και προσπαθεί με διαφόρους τρόπους που πιο πολύ μοιάζουν με συνθήματα να διατηρήσει την κόλλα. Αυτή την κόλλα που ενώνει, αρμόζει όλα αυτά τα επιμέρους τμήματα ενός, φανταστείτε, ενός κόντρα πλακέ εθνοτήτων. Μόλις λοιπόν τους δοθεί η ευκαιρία, αυτό θα συμβεί, θα λειτουργήσει ως έκρηξη, ως εκτόνωση, όπως εκρήγνεται ένα ηφαίστειο. Φανταστείτε ένα γεωπολιτικό ηφαίστειο, το οποίο περιμένει τουλάχιστον, όχι 100 χρόνια από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, αλλά από το 1453 από την άλωση να εκραγεί. Και η έκρηξή του θα είναι με διαφόρους τρόπους και εντάσεις. Ο 7ος και τελευταίος λόγος καταρρεύσεως της Τουρκίας όπως την ξέρουμε σήμερα. Μετά από μια ελληνοτουρκική σύγκρουση. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.